Να μιλήσουμε για έναν επιχειρηματία Έλληνα, τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου, και θα συνομιλήσουμε μαζί του, που έχει κατακτήσει την Αμερικανική αγορά ψηφιακών υπηρεσιών ευζωίας ή αλλιώς healthcare. Και είναι και κάτι που το χρειαζόμαστε και πάρα πολύ σε όλη αυτή τη φάση της πανδημίας. Χρειαζόμαστε στηρίγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν τέλος πάντων στην ευζωία μας και στην καλή μας υγεία. Είναι συνειδητής και πρόεδρος της startup με τίτλο ZOE, ο κύριος Γιώργος Χατζηγεωργίου. Είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Χατζηγεωργίου? Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, έτσι. Εκεί αρχίσατε την επέκταση και στο Λονδίνο ή έχει ακόμα? Θα αρχίσουμε την επέκταση περί τα τέλη του έτους. Είμαστε εστιασμένοι τώρα στην αγορά της Αμερικής, αλλά μέχρι τέλος του έτους θα ξεκινήσουμε και στο Λονδίνο. Θα μας πείτε λίγο για αυτή την εφαρμογή καλής υγείας που έχει κατακτήσει την Αμερικανική αγορά, και όπως τα διαβάσαμε εμείς τουλάχιστον στην καθημερινή της Κυριακής, ανυπομονούμε να έρθει και στην ελληνική. Περί τίνος πρόκειται? Ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, το όνομα της εταιρείας βέβαια έρχεται από την ελληνική λέξη ζωή. Άρα, γιατί ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν μια καλύτερη ζωή, μια πιο υγιή ζωή και μια πιο χαρούμενη ζωή. Το προϊόν αυτό καθεαυτό είναι ένα εξατομικευμένο τεστ και πρόγραμμα διατροφής που βελτιστοποιεί το έντερο και το μεταβολισμό. Αυτό που κάνει κανείς είναι παίρνει ένα τεστ στο σπίτι του, είναι ένα τεστ και αιματολογικό και κοπράνο, αλλά μετράει και συνέχεια τα επίπεδα της γλυκόζης μετά από διάφορες τροφές. Μετά παίρνει τα αποτελέσματα από εμάς στο σπίτι του και μία εφαρμογή, δηλαδή ένα app στο κινητό του, μέσω του οποίου εμείς μπορούμε να πούμε για τον άνθρωπο αυτό συγκεκριμένα πώς αντιδράει σε κάθε τροφή, αλλά όχι μόνο σε κάθε τροφή, αλλά σε κάθε συνδυασμό τροφών και ας το πούμε lifestyle, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτός σε σχέση με το πώς αθλείται ή κοιμάται κτλ. Ακριβώς. Και βάσει αυτού του προγράμματος βελτιστοποιούμε και το έντερο και την υγεία του εντέρου, αλλά και το μεταβολισμό. Και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους πρώτους πελάτες είναι ότι έχουν πιο πολλή ενέργεια, πεινάνε λιγότερο, χάνουν βάρος, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι μετά από 3-4 μήνες αρχίσουμε και βλέπουμε πολύ μεγάλες βελτιώσεις στην υγεία. Δηλαδή εδώ μετράνε διάφορες παράμετροι από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όχι μόνο τι τρως, αλλά και πώς ζεις συνολικότερα, έτσι δεν είναι? Ναι, ξέρετε, αυτή όλη η προσπάθεια ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και χτίζεται πάνω σε μια έρευνα που έχει κάνει ο συνέτερός μου, ο Tim Spector, που είναι καθηγητής γενετικής στην Αγγλία, ο οποίος τα τελευταία 25 χρόνια, 28 τώρα, εξετάζει διδύμους. Εξετάζει διδύμους για ποιο λόγο? Γιατί να καταλάβει ποια διαφορά της γενετικής του περιβάλλοντος. Ανακάλυψε λοιπόν ότι οι δίδυμοι έχουν διαφορετικό έντερο. Δηλαδή μπορεί να είναι γενετικοί κλόνοι ο ένας με τον άλλον, αλλά έχουν μόνο 35% του έντερου τους κοινό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί να έχουν και διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική εξέλιξη στη ζωή τους. Και να μην ξεχνάμε πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Χατζηγεωργίου, και καλά κάνετε και το τονίζετε, πως από το έντερο ξεκινά και όλα τα ζητήματα της υγείας μας. Πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Και το γεγονός αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι και ακόμα και οι δίδυμοι αντιδρούσαν διαφορετικά στο φαγητό, και όχι μόνο. Μόνο 30% της διαφοράς της αντίδρασής τους έχει να κάνει με το τι τρώνε. Το άλλο 70% έχει να κάνει με το πώς τρώνε, πώς ζουνε, πώς συνδυάζουν τροφές, πώς ο ύπνος τους, η άσκηση γίνεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Άμα φάτε το ίδιο φαγητό και ξεκινεί και σε διαφορετική σειρά, δηλαδή φάτε πρώτα το κρέας και μετά το ρύζι, πρώτα το ρύζι και μετά το κρέας, να κάνει διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς αντιδράτε. Και αυτή η πλατφόρμα δηλαδή μας τα μαθαίνει αυτά? Ναι, βεβαίως. Αυτός είναι όλος ο σκοπός. Η όλη παρακολούθηση, αυτή που λέτε στην αρχή, για πόσο καιρό γίνεται, δηλαδή ποιες τροφές κτλ., πόσο καιρό είναι υπό παρακολούθηση εντός εισαγωγικών ο ενδιαφερόμενος? Κοιτάξτε, έχουμε διαφορετικά πακέτα, αλλά το πιο απλό πακέτο έχει μια παρακολούθηση περίπου στις 3-4 ημέρες. Το πιο μεγάλο είναι γύρω στις 10 με 14 ημέρες που κάνουμε τα τεστ. Τα τεστ αυτά είναι πολύ απλά, τα κάνεις στο σπίτι σου. Και θα έλεγα είναι σαν ένα game, είναι fun που λέμε στα αγγλικά. Και μετά από εκεί πέρα. Και το αποτέλεσμα το βάζεις στην εφαρμογή. Το αποτέλεσμα συνέχεια στο app. Όλα είναι μετά στο app και η ιδέα μας αυτή, κύριε Οικονόμου, κύριε Αντωνοπούλου, είναι ότι εμείς θέλουμε αυτή να είναι η τελευταία δίαιτα που θα κάνει κάποιος. Δεν θέλουμε να κάνει δίαιτα. Μετά να γίνει τρόπος ζωής. Δίπλα του,
Ακριβώς, να γίνει τρόπος ζωής. Ναι, δεν είναι δίαιτα αυτό να πούμε. Αυτό είναι ο τρόπος που πρέπει να ζεις για να είσαι υγιής στην πραγματικότητα. Δεν έχει να κάνει με δίαιτα. Ακριβώς. Και αυτό που προσφέρουμε επίσης είναι, επειδή ο οργανισμός μας αλλάζει. Βάσει του πώς ζούμε, το τι τρώμε, αλλάζει κάθε χρόνο. Θέλουμε τους ανθρώπους μετά να τους δίνουν τη δυνατότητα να ξανακάνουν ριτές, έτσι ώστε πάντα να τρώνε με την, ας πούμε, την καλύτερη επιστήμη που υπάρχει για το σώμα τους. Δηλαδή, πόσο καιρό μετά βλέπεις αποτέλεσμα, ας πούμε, εφαρμόζοντας αυτό το νέο τρόπο που θα σου υποδείξει η τεχνολογία? Κοιτάξτε, αποτέλεσμα θα δει κανείς στους πρώτες 4 εβδομάδες. Και στους πρώτους 3 μήνες θα το δει το αποτέλεσμα και στα αιματολογικά του αποτελέσματα. Ναι, τα οποία θα τα κάνει συνεχώς με αυτά τα τεστ τα οποία του στέλνετε εσείς, μόνος του? Όχι, αυτά μπορεί να τα κάνει και μόνος του, να πάει στον γιατρό και να τα κάνει. Ναι. Αλλά εμείς αυτό που βλέπουμε στους πελάτες μας είναι ότι βλέπουν ήδη στις πρώτες 4 εβδομάδες πολύ μεγαλύτερη ευεξία, ενέργεια και χάνουν βάρος και στους 3 μήνες αρχίζουν και βλέπουν αποτελέσματα. Κύριε Χατζηγεωργίου, αυτή η ιδέα πώς σας ήρθε? Σας ήρθε μέσα στον καιρό της πανδημίας ή νωρίτερα? Όχι, αυτή ήρθε νωρίτερα. Αυτή η ιδέα ήρθε στην Κρήτη, όπου είχα πάει με το συνέδριό μου και ανακάλυψα ότι δεν ήξερα τι έκανα σε σχέση με το τι, τρώω. Mm-hmm. Δηλαδή, περνούσε πιο πολύ καιρό σκεφτόμενος τι βενζίνη θα βάλω στο αυτοκίνητό μου, παρά τι καύσιμο θα βάλω στο σώμα μου. Mm-hmm. Και έτσι άρχισα ένα ταξίδι να ανακαλύψω το τι είναι το σωστό πράγμα να φάω. Αυτό με οδήγησε στο να διαβάσω το βιβλίο του άλλου μου συνέδερου, ότι γύρω από τα βακτήρια στο έντερο. Άλλαξε τη δίαιτά μου και έχασα 15 κιλά. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο, να το διαβάσουμε κι εμείς, κύριε Χατζηγεωργίου? Λέγεται The Diet Myth στα αγγλικά. Η μύθη της δίαιτας. Και κατέβασα τη χοληστερίνη μου 40% και έχασα 15 κιλά. Τόσο πολύ. Και μετά, και μετά είπα: OK, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δώσουμε. Αλλάξατε δραματικά όμως τον τρόπο ζωής και διατροφής και άθλησης. Θα σας πω: το άλλαξα, και αυτό το νομίζω είναι το βασικό. Το άλλαξα με έναν τρόπο το οποίο δούλευε για μένα. Mm-hmm. Γιατί στο τέλος της ημέρας είναι πολύ εύκολο να πει κανείς: OK, άμα δεν τρως ζάχαρη και με τρως όλη μέρα λαχανικά, είναι καλά όλα. Βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά η ζωή. Μετά θα είσαι δυστυχής. Δες και λίγη απόλαυση. Δεν λίγο καλή γεύση, δεν γίνεται. Η ζωή είναι απόλαυση. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάνεις πράγματα. Άρα το θέμα είναι να βρεις αυτό που δουλεύει για σένα. Mm-hmm. Εμείς αυτό προσπαθούμε αυτό να κάνουμε. Αυτό το εξατομικευμένο είναι η ουσία εδώ, λοιπόν. Ακριβώς. Και για τη βιολογία σου και για το εντερό σου, αλλά και για τη ζωή σου και το ποιος είσαι εσύ. Εν τω μεταξύ, να μας πείτε και πότε θα είναι διαθέσιμη για τη δική... Εμείς εδώ στην Ελλάδα, με κατεβάσουμε την πλατφόρμα, δεν θα λειτουργεί? Δυστυχώς όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Γιατί ξέρετε ότι τα τεστ αυτά είναι τεστ τα οποία θα κάνουμε με κάποιους με εργαστήρια. Και άρα πρέπει σε κάθε χώρο που πηγαίνουμε... Να είστε συμβεβλημένοι με κάποια εργαστήρια. Ναι, πότε θα το φέρετε, πότε φιλοδοξείτε να το φέρετε? Για την Ευρώπη τώρα λέμε, γενικά. Κοιτάξτε, ξεκινάμε την Αγγλία στο τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Ελπίζω μέχρι το 2022 να μπούμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως, ξεκινάμε πάντα με τις μεγαλύτερες αγορές. Κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είδαμε και χθες την καθημερινή και θα κάνουμε στην Ελλάδα και είμαστε ανοιχτοί, είναι θέλουμε από τώρα να αρχίσουμε να προσελκύουμε Έλληνες. Που έχουμε ήδη στην εταιρεία μας, αλλά θέλουμε και παραπάνω Έλληνες να έρθουν να δουλέψουν μαζί μας, να κάνουμε το όνομα ζωή, κάτι το οποίο μπαίνει σε κάθε σπίτι στον πλανήτη. Εν τω μεταξύ, εμείς μιλήσαμε τώρα για την ουσία της πλατφόρμας και με το καλό να έρθει στην Ελλάδα. Ωστόσο, βλέπουμε εδώ πέρα πως άντλησε και 53 εκατομμύρια δολάρια από την αγορά η συγκεκριμένη startup. Άρα, προφανώς θα έχει πεδίο δράσης και εκτός Αμερικής, από τη στιγμή που υπήρξε τέτοια μεγάλη ανταπόκριση. Ναι, ξέρετε, η Αμερική είναι μια τεράστια αγορά, οπότε ξεκινάμε και είμαστε εστιασμένοι εκεί πέρα. Και ευχαριστούμε βέβαια τους επενδυτές μας, οι οποίοι μας δίνουν αυτή την εμπιστοσύνη. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Είμαστε στην αρχή, δηλαδή στην πολύ αρχή, οπότε ακόμα το εγχείρημα είναι πολύ νεογνό. Αλλά έχετε δίκιο. Με τα κεφάλαια αυτά μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε, να πάμε σε πιο πολλές αγορές. Και με τον COVID τώρα πώς εργάζεστε πάνω σε αυτό? Γιατί διάβαζα ότι και στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνδέεστε και με τη μάχη κατά του COVID. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Περίπου πριν ένα χρόνο, στις 19 Μαρτίου, ο συνέδερός μου team ήρθε με μια ιδέα να συμβάλλουμε για το COVID. Οπότε δημιουργήσαμε μια εφαρμογή μέσα σε 5 μέρες.
με την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορούσε να γράψει πάνω στην εφαρμογή άμα είχε κάποιο σύμπτωμα, και μετά αυτό να το συνδέσουμε με το πώς αυτός ο άνθρωπος να πείσει COVID, άμα μπαίνει στο νοσοκομείο ή σε μερικές περιπτώσεις και πεθαίνει κιόλα. Αναδείξτε την εξέλιξη, δηλαδή να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη. Να συνδέσουμε τα συμπτώματα λοιπόν με την εξέλιξη του COVID κάθε άνθρωπο. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν, εντελώς έτσι, δεν ήταν αυτό κάτι περιμέναμε, μέσα σε πολύ λίγο καιρό είχε 5 εκατομμύρια χρήστες στην Αγγλία, στην Αμερική και στη Σουηδία. Mm-hmm. Και έχει γίνει πλέον το μεγαλύτερο project. Δική σας εφαρμογή, εσείς την αναπτύξατε? Ναι, εμείς. Το μεγαλύτερο επιστημονικό project που λέγεται Citizen Science, που εμπλέκονται οι καταναλωτές. Mm-hmm. Στο COVID, να σας δώσω ένα αυτό παράδειγμα. Ναι. Έχουμε κάνει δεκάδες επιστημονικά papers και publications μέσω αυτού. Mm-hmm. Ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που ανακαλύψαμε σε publication τη σύνδεση της ανοσμίας, mm-hmm. της ελληνικής λέξης ανοσμίας, mm-hmm. δηλαδή mm-hmm. της έλλειψης, όσθρησης και γεύσης. Είναι από τα βασικά συμπτώματα της COVID. Ναι, και βάσει αυτού, αυτό ήταν ο λόγος που μπήκε και στην επίσημη λίστα σε πολλά κράτη, ακόμα και στην Αγγλία. Mm-hmm. Και μετά από αυτό λοιπόν την επιτυχία που είχε, πλέον αυτό το εγχείρημα χρηματοδοτείται πλήρως από, έχουμε περίπου 20 άτομα που δουλεύουν σε αυτό, χρηματοδοτείται πλήρως από την αγγλική κυβέρνηση. Mm-hmm. Και είναι ένα από τα κύριους τρόπους που συλλέγουν δεδομένα, έτσι ώστε να μπορεί η Αγγλία, mm-hmm. όπως βλέπετε τώρα με τα εμβόλια είναι αρκετά μπροστά, mm-hmm. να μπορεί να είναι πρώτη στη μάχη κατά του COVID. Οπότε πιστεύουμε ότι βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας εκεί πέρα. Σας λέω, είναι κάτι που ξεκινήσαμε έτσι αφιλοκερδό και να κάνουμε κάτι καλό, και χωρίς να το περιμένουμε έγινε mm-hmm. πολύ επιτυχές. Οπότε το νόημα εκεί πέρα είναι καμιά φορά, χωρίς να ξέρεις αν κάτι θα πετύχει, αξίζει να το προσπαθήσεις. Σωστό, πολύ σωστό, κύριε Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, περιμένουμε έστω και το 22 να έρθει και στην ευρωπαϊκή και άρα και στην ελληνική αγορά το app σας. Και χαρήκαμε πολύ για τη συζήτηση, γιατί να συζητάμε τέλος πάντων και για επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν θετικό πρόσημο. Και να αναδεικνύουμε και περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν τέτοια αντίληψη και έχουν τέτοια πρόοδο. Εμείς χαιρόμαστε πάντα, κύριε Χατζηγεωργίου, όταν έχουμε τέτοιους Έλληνες και όταν διαβάζουμε για τέτοιες εξελίξεις. Πολύ εντυπωσιακό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.